Σήμερα βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να κατασκευάσουμε ένα πολυάγκιστρο. Το ψάρεμα με πολυάγκιστρη αρματοσιά ίσως είναι λίγο παρεξηγημένο από πολλούς. Και αυτό για δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει με τα εμφανή αγκίστρια που φαίνονται πάνω στο δόλωμά μας, καθώς ψαρεύει μέσα στη θάλασσα. Ο δεύτερος και πιο βασικός παράγοντας ίσως είναι λίγο η δυσκολία που έχουμε στο να κατασκευάσουμε ένα πολυάγκιστρο, μιας και απαιτεί αρκετό χρόνο. Για τον λόγο αυτό, βρισκόμαστε σήμερα εδώ να κατασκευάσουμε δύο ειδών πολυάγκιστρα πολύ εύκολα και πολύ σύντομα. Η πρώτη κατασκευή έχει να κάνει με τον κόμπο, τον οποίο έχουμε ονομάσει ως οχταράκι, λόγω του σχήματος που θα πάρει το δέσιμο, καθώς θα το σφίγγουμε πάνω στα αγκίστρι. Για να κατασκευάσουμε λοιπόν το πρώτο πολυάγκιστρο, θα χρειαστεί να κόψουμε περίπου 1 μέτρο με 1,20 μπετονιά, που για τις συνθήκες του DVD έχουμε επιλέξει έντονο χρώμα προκειμένου να φαίνεται. Θα πάρουμε γύρω στα 10 αγκιστράκια. Το νούμερο που θα διαλέξουμε θα είναι 4 έως 5 και για μεγαλύτερα θυράματα ίσως και λίγο μεγαλύτερα. Και το χρώμα έχει να κάνει με το αν θα ψαρεύουμε πρωί ή βράδυ. Όταν ψαρεύουμε πρωί και τα δολώματά μας είναι άσπρα, όπως το ψωμί και η σαρδέλα, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε λευκά αγκίστρια, ασημένια, ενώ αν τα ψαροδόλια μας είναι σκουρόχρωμα, όπως ο λολός από το χταπόδι, η σουπιά και το καλαμάρι, θα χρησιμοποιήσουμε σκούρου χρώματα αγκίστρια. Όταν ψαρεύουμε νύχτα, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Επειδή υπάρχει σκοτάδι, τις περισσότερες των περιπτώσεων θα χρησιμοποιήσουμε καφέ αγκίστρια. Για να αρχίσουμε λοιπόν να κατασκευάζουμε το πολυάγκιστρό μας, θα δέσουμε το πρώτο αγκίστρι χωρίς κάποιον ιδιαίτερο κόμπο. Ο καθένας από εμάς έχει το δικό του κόμπο για να δένει τα αγκίστρια και αυτό θα χρησιμοποιήσει. Το πρώτο αγκίστρι έχει δεθεί. Από εδώ και πέρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Για να δέσουμε το δεύτερό μας αγκίστρι, θα χρησιμοποιήσουμε, όπως είπαμε, τον κόμπο οχταράκι. Για να πετύχουμε αυτόν τον κόμπο, θα κάνουμε μία θηλιά και στη συνέχεια θα περάσουμε 3 φορές το υπόλοιπο μέρος της μπετονιάς μέσα από αυτήν εδώ τη θηλιά. 1. 2, 3. Κρατώντας τώρα τη θηλιά με το αριστερό μας χέρι κοντά στο αγκίστρι, θα επιτύχουμε ο κόμπος να μην φύγει μακριά από το πρώτο μας αγκίστρι, έτσι ώστε να έχουμε σωστές αποστάσεις ανάμεσα από τα αγκίστρια μας και σφίγγουμε σιγά σιγά. Όπως παρατηρείτε, έχει σχηματιστεί ένα οχταράκι στην μπετονιά μας. Στη συνέχεια, θα πάρουμε ένα από τα αγκίστρια μας και θα το περάσουμε μέσα από το οχταράκι σε πρώτη φάση. 1, 2. Αφού το έχουμε περάσει μέσα από το οχταράκι, θα πιάσουμε το κάτω μέρος του κύκλου, θα το στρίψουμε μία ακόμα φορά και θα περάσουμε τα αγκίστρια μας πάλι μέσα από τον κύκλο. Αυτό ήτανε. Στη συνέχεια σφίγγουμε και το δεύτερο μας αγκίστρι πολύ εύκολα έχει δεθεί. Με τον ίδιο τρόπο θα δέσουμε και το τρίτο αγκίστρι της αρματοσιάς, πάλι με τον κόμπο χταράκι. Θα κάνουμε πάλι μία θηλιά. Θα περάσουμε την μπετονιά 3 φορές από μέσα . Θα κρατήσουμε τον κόμπο με το αριστερό μας χέρι κοντά στο αγκίστρι και θα τραβήξουμε.
μέχρι να σχηματιστεί και πάλι το οχταράκι. Θα πάρουμε πάλι ένα από τα αγκιστράκια μας. Θα το τοποθετήσουμε μέσα από τις δύο θηλιές. Θα πάρουμε το κάτω μέτρο της θηλιάς. Θα το στρίψουμε. Θα ξανατοποθετήσουμε το αγκίστρι μέσα από τη θηλιά. Θα σφίξουμε. Θα μετακινήσουμε το αγκίστρι, τον κόμπο στο αγκίστρι. Και το τρίτο αγκίστρι της αρματοσίας έχει δεθεί στην ίδια απόσταση με την οποία έχει δεθεί και το δεύτερο. Και αυτό είναι το σημαντικό. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δέσουμε και τα υπόλοιπα αγκίστρα πάνω στην αρματοσιά μας πολύ γρήγορα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε ένα πολύ αξιόπιστο πολυάγκιστρο. Η τελική μορφή του πολυάγκιστρου, το οποίο έχουμε δέσει, είναι αυτή εδώ, η οποία περιλαμβάνει 10 αγκίστρια δεμένα σε ίσες αποστάσεις το ένα μεταξύ του άλλου. Τώρα θα δολώσουμε το συγκεκριμένο πολυάγκιστρο σε μία φέτα ψωμί για να δείξουμε πόσο ωραία τα αγκίστρια στέκονται πάνω στο δόλωμά μας. Παίρνουμε λοιπόν μία φέτα ψωμί, καρφιτσώνουμε το πρώτο αγκίστρι και προσεκτικά το τυλίγουμε γύρω-γύρω. Καρφιτσώνοντας πάλι το τελευταίο αγκίστρι. Εδώ βλέπουμε τα αγκιστράκια να πετάγονται οι αιχμές τους έξω από το δόλωμα, με αποτέλεσμα όταν ένα ψάρι πάει να δαγκώσει το ψωμί κατευθείαν να γραπωθεί στο αρπάδι και να πιαστεί πάνω στην αρματοσιά μας. Τώρα θα δείξουμε και ένα δεύτερο τρόπο κατασκευής ενός πολυάγκιστρου, ο οποίος είναι εξίσου σύντομος όπως και ο προηγούμενος και πολύ αποτελεσματικός. Ίσως και πιο αποτελεσματικός από τον προηγούμενο που δείξαμε. Για να κατασκευάσουμε λοιπόν πάλι το πολυάγκιστρό μας, θα χρειαστούμε περίπου κάτι παραπάνω από μέτρο μπετονιάς. Και θα δέσουμε το πρώτο αγκίστρι με τον κόμπο όπου ο καθένας έχει συνηθίσει και επιθυμεί. Δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον το πρώτο δέσιμο. Έχουμε λοιπόν δέσει το πρώτο μας αγκίστρι. Για να δέσουμε τα υπόλοιπα αγκίστρια, θα χρησιμοποιήσουμε τον κόμπο θηλιά με θηλιά. Πώς γίνεται αυτό? Παίρνουμε το δεύτερο αγκίστρι και το τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο σε σχέση με το πρώτο. Στη συνέχεια θα πιάσουμε το λαιμό του αγκιστριού, θα κάνουμε μία θηλιά και θα την περάσουμε μέσα από το κοτσάνι, στο κάτω μέρος. Η πρώτη θηλιά θα είναι και αυτή που θα μας καθορίσει την απόσταση μεταξύ του πρώτου αγκιστριού και του δεύτερου. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στη συνέχεια θα κρατήσουμε τη θηλιά με το χέρι μας και θα κάνουμε άλλες τρεις θηλιές που θα τις περάσουμε μέσα από το κοτσάνι, σφίγγοντας κάθε φορά την κάθε θηλιά. Μία, 2, 3. Έχουμε κάνει συνολικά 4 θηλιές και το αγκιστράκι μας έχει δεθεί. Η ιδιαιτερότητα αυτού του κόμπου είναι ότι το αγκίστρι πετιέται μακριά από την μπετονιά, από το παράμαλό μας, με αποτέλεσμα τα ψάρια να μην μπορούν να δαγκώσουν το παράμαλο που έχουμε δέσει στα αγκίστρια και να μας το κόψουν. Είναι ένας πολύ καλός κόμπος για να ψαρέψουμε ψάρια με χμηρά δόντια
όπως τα γοφάρια, τα οποία αντί να δαγκώνουν το παράμαλό μας, θα δαγκώνουν το στέλεχος του αγκιστρίου. Για να δέσουμε το τρίτο αγκίστρι της αρματοσιάς, θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Θα πάρουμε πάλι το αγκίστρι μας, θα το τοποθετήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο σε σχέση με το δεύτερο και θα κάνουμε την πρώτη θηλιά. Την περνάμε μέσα από τον κορμό και προσέχουμε πάλι την απόσταση της θηλιάς από το δεύτερο αγκίστρι. Στη συνέχεια θα κάνουμε άλλες τρεις θηλιές, θα τις σφίξουμε, μία, δύο, τρεις, και το τρίτο μας αγκίστρι έχει πάλι δεθεί. Με τον ίδιο τρόπο θα κατασκευάσουμε όλη την πολυάγκιστη αρματοσιά μας, η οποία θα έχει ως εξής. Βλέπουμε ότι όλα τα αγκιστράκια είναι μακριά από το παράμαλό μας και αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατασκευής. Στο σημείο αυτό θα δολώσουμε πάλι ένα κομμάτι ψωμιού προκειμένου να δούμε πώς ψαρεύουν τα αγκιστράκια μας πάνω στο δόλωμα που θα χρησιμοποιήσουμε και να μπορέσουμε να ψαρέψουμε στην παραλία που έχουμε διαλέξει. Παίρνουμε τη φέτα ψωμί, καρφιτσώνουμε το πρώτο αγκιστράκι μας και τυλίγουμε με προσοχή. Και αυτός ο τρόπος κατασκευής είναι πολύ σημαντικός, γιατί κοιτάξτε να δείτε πως τα αγκιστράκια, οι αιχμές τους πετάγονται μακριά από το δόλωμα, με αποτέλεσμα πάλι όταν το ψάρι πάει να φάει το δόλωμά μας να πιαστεί αμέσως από τα αρπάδια. Αυτά λοιπόν για το παρεξηγημένο πολυάγκιστρο. Για τις ανάγκες του γυρίσματός μας σήμερα δείξαμε πως δολώνουμε μόνο το ψωμί. Ωστόσο, στο πολυάγκιστρο μπορούμε να δολώσουμε και άλλων ειδών δολώματα, όπως διάφορα ψαροδόλια, γάβρο, σαρδέλα, σαφρίδια και διάφορα άλλα και διάφορων ειδών μαλάκια, όπως είναι τα καλαμάρια, οι σουπιές και η λωλία από τα χταπόδια. Το σημαντικό στη συγκεκριμένη τεχνική είναι ότι αναφέρεται σε πολλών ειδών ψάρια. Ψάρια αξιόλογα που μπορούμε να τα πιάσουμε από την ακτή, όπως είναι οι συναγρίδες, τα γοφάρια, τα λαβράκια, οι τσιπούρες, οι κέφαλοι, οι μπάφες οι μεγάλες και άλλων ειδών ψάρια. Μήπως λοιπόν στα επόμενα ψαρέματά μας θα έπρεπε μαζί μας να έχουμε και κάποιο δεμένο πολυάγκιστρο.